εικόνες πλήρους καταστροφής. Το Ισραήλ για 7η ημέρα συνέχισε τον μπαράζ αεροπορικών επιδρομών πνίγοντας το αίμα τη λωρίδα της Γάζας. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδώθηκαν. Το μόνο που αντικρίζει κανείς είναι ο όλεθρος και η αγωνία στα πρόσωπα των ανθρώπων για την τύχη των αγαπημένων τους. Η τελευταία εβδομάδα έχει στοιχήσει τη ζωή σε 172 Παλαιστίνιους. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 77% των θυμάτων είναι άμαχοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Μετά από μία νύχτα στα καταφύγια, το πρωί βρήκε χιλιάδες Παλαιστίνιους να θρηνούν για το θάνατο δύο ακόμη ανθρώπων. Κρατώντας τα χέρια της ορούς ενός πατέρα και του μικρού του παιδιού, βγήκαν στους δρόμους υποσχόμενοι εκδίκηση. Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, ο Ισραηλινός στρατός απεργάζεται σχέδια για χερσαία επέμβαση, ενώ προειδοποίησε τους εναπομείναντες Παλαιστίνιους στη βόρεια λωρίδα της Γάζας να την εγκαταλείψουν καθώς επίκυνται νέα χτυπήματα.